προσήλθε σήμερα όπως είχε υποχρέωση για να λάβει δελτίο ετούντος άσυλο και να δηλώσει και τη διεύθυνση κατοικίας του και συνελήφθη εντός της υπηρεσίας ασύλου με απόφαση κράτησης, η οποία κατά την άποψή μας είναι απολύτως παράνομη. Αυτό είχαμε σαν μια τελευταία ελπίδα στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και στην ελληνική αστυνομία να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν πέρα από οποιασδήποτε άλλες ευθύνες και ποινικές ευθύνες για αυτές τις αποφάσεις και είναι αματία η ελληνική αστυνομία να παίρνει αυτό το μερίδιο πάνω της, το οποίο μάλλον αναλογεί σε ανώτερους της. Με τι σκεπτικό τον κρατούν? Δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν του έχει επιδοθεί απόφαση. Είναι ακόμα στο γραφείο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών. Δεν ξέρετε που θα οδηγηθεί στη συνέχεια? Πιθανότατα σε κάποιο κρατήριο της Πέτου Δάλη ή στην Αμυγδαλέζα, προσωρινά, γιατί αμέσως μετέπειτα βεβαίως θα επιληφθεί της κράτησής του ο διοικητικός πρωτοδίκης για να ελέγξει την νομιμότητα της κράτησής του, αλλά επισημαίνουμε ότι εκτός από αυτό δυστυχώς υπάρχουν και τα ποινικά δικαστήρια.